Δευτεριάν θα πει δυνατή ψυχή. Το πώς να ζούμε καλύτερα μας παρουσίασε το διήμερο συνέδριο που διοργάνωσε η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών με την ευκαιρία του εορτασμού 2 αιώνων μετά την Επανάσταση του 1821 στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Η πρότασή μας είναι ότι μπορούμε να έχουμε και λύσεις στα προβλήματά μας, να κάνουμε πιο ανώδυνη τη ζωή μας και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μέσα από τα γράμματα, μέσα από τη γνώση. Δηλαδή να διερωτηθούμε, να στοχαστούμε, να συσκεφτούμε με τον εαυτό μας, να μην παραμένουμε δηλαδή σταθεροί σε στερεότυπα, σε πράγματα που μας έχουν μάθει, αμετακίνητοι σε αυτά. Μια πρόταση που συνδέει, αν θέλετε, την αρχαία Ελλάδα και τις επαναστάσεις με τη φιλοσοφική άποψη μέχρι την Επανάσταση του 1821. Εκτός από εισηγήσεις επιστημόνων και καλλιτεχνών με πηγή έμπνευση στην Ελληνική Επανάσταση και την τοπική κριτική ιστορία, το συνέδριο περιελάμβανε και ένα θεατρικό δρόμενο με τίτλο «Ο νέος ερωτόκριτος, το έπος της ψυχής». Μα οι κορδές της γύρας μου αντικούνε μονάχα για ερωτικό σκοπό. Σε όλη την παράσταση υπάρχουν ποιητές, υπάρχουν συμποσιαστές, υπάρχουν 5 ζευγάρια ερωτόκριτων, υπάρχουν άγγελοι στους ερωτόκριτους και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε την παράσταση είναι η μεταφορά του έρωτα από την γήινη φάση σε μία περισσότερο θεϊκή. Δείχνοντας το δρόμο για την αυτοβελτίωση που θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία και εν τέλει στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, ο Σύλλογος, μέσα από μία ακόμα δράση του, έχει ως στόχο τη διαμόρφωση μιας καλύτερης κοινωνίας με σημείο αναφορά στη διερεύνηση του ανθρώπινου πνεύματος.